Τώρα, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, στο κύμα ακρίβειας, το οποίο κατατρώει το εισόδημα των νοικοκυριών και επιβαρύνει έτσι περαιτέρω και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Συνδεόμαστε λοιπόν για να το συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μελικόνη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω, το θέμα βλέπετε ότι το κουβεντιάζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ανατιμήσεις βλέπετε από εδώ και πέρα να έρχονται. Κύριε Μελικόνη, τα πράγματα είναι πιο απλά όσο ό,τι αφορά τι περιμένουμε. Και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι όταν έχουμε αύξηση ενεργειακού κόστους από 50 έως 200% και μιλάω για τα καύσιμα, για το φυσικό αέριο, για το καύσιμα, το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ναι. Την ίδια στιγμή έχουμε αύξηση των πρώτων υλών. Έχουμε ακόμα αυξήσεις στα ναύλα. Mm-hmm. Έχουμε αυξήσεις στις πρώτες ύλες. Αυτό σημαίνει ότι θεωρούμε δεδομένο ότι θα γίνουν οι αυξήσεις. Αν δεν κάνεις καμία παρέμβαση, ανάλογα με το είδος των αυξήσεων που έχουν γίνει, θα είναι και να τιμήσεις των προϊόντων. Αυτή τη στιγμή, αν δεν γίνει καμία παρέμβαση και σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, λέω για άλλη μια φορά, δεν γίνει καμία παρέμβαση, οι ανατιμήσεις που περιμένουμε θα είναι. Έχουν γίνει ήδη καταρχήν στα είδη πρώτη ανάγκη από 10 έως 15%. Έχουν γίνει. Η άποψή μου θα ξεπεράσουμε το 20 με 25% σε πολλά είδη. Τι προτείνουμε λοιπόν, επιτρέψτε μου πολύ γρήγορα. Αν η κυβέρνηση θέλει να μην έχουμε ένα τέτοιο μεγάλο κύμα ανατιμήσεων, το οποίο ουσιαστικά θα χτυπήσει τις πιο αδύναμες ομάδες, mm-hmm. προτείνουμε. Ο ΦΠΑ από το 13 να πάει στο 6% στα είδη πρώτη ανάγκη, δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε καλάθι της νοικοκυράς, να γίνει προστασία των επιχειρήσεων από τα καύσιμα και τι έχουμε πει εδώ, μπορεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είναι αναλογικός να μην πει στην αύξηση που υπάρχει είτε στο πετρέλαιο είτε αφορά στο φυσικό αέριο. Και έτσι να έχουμε χαμηλότερες τιμές, να γίνει προστασία στο ηλεκτρικό ρεύμα και των επιχειρήσεων. Σωστά έγινε για τα νοικοκυριά, mm. αλλά όλο αυτό που δόθηκε στα νοικοκυριά θα χαθεί από τις ανατιμήσεις. Και την ίδια στιγμή έχουμε και ειδικούς φόρους σε διάφορους κλάδους, όπως ο ειδικός φόρος καφέ που είναι μνημονιακός φόρος, να σταματήσουν. Mm-hmm. Είναι μια σειρά μέτρων που προτείνουμε. Αυτό μπορώ να σας πω είναι, αν κανένα μέτρο δεν πάρθει, τότε επειδή το φαινόμενο δεν είναι παροδικό, φαίνεται ότι θα κρατήσει μέχρι το Γενάρη, ίσως και τον Φλεβάρι του επόμενου χρόνου, οι ανατιμήσεις θα είναι πολύ υψηλότερες στο μέλλον, γιατί απλά όλα αυτά που συντελούν στο να δημιουργηθεί ένα προϊόν έχουν αυξηθεί σε τρομακτικά ύψη. Άρα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, για να έχουμε τώρα μια τάξη μεγέθους, ακόμα και όσοι δεν ασχολούμαστε με τον μεγάλο κύκλο της οικονομίας, με την αλυσίδα όλη, όταν κάποιος θα πηγαίνει να κάνει τα ψώνια της εβδομάδας το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ και θα πηγαίνει στο ταμείο, τι ποσοστό αύξησης, με τι ποσοστό αύξησης θα έρχεται αντιμέτωπος, 20%, 30% πόσο? Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, μπορούμε να πούμε στα είδη μαναβικής, στο ψωμί που δεν προστατεύεται, στα πράγματα που έχει ανάγκη, στα ψάρια, έχουμε mm. ανατιμήσεις που είναι από 10-25% mm. ανάλογα το είδος. Mm-hmm. Αυτό, όσο θα περνάει ο καιρός και όσο θα αποτυπώνονται οι λογαριασμοί και θα πρέπει να τους πληρώσει η επιχείρηση, αυτές οι ανατιμήσεις θα μεγαλώνουν. Την ίδια στιγμή, αν δεν υπάρξει προστασία πέρα σε αυτό, σε όλο αυτό το κομμάτι, ή αν δεν σταματήσουν οι τεράστιες αυξήσεις των αγαθών που είναι αναγκασμένος να προμηθευτεί από το εξωτερικό, ναι. τότε αυτό θα μεταφερθεί και στα υπόλοιπα είδη και αυτό είναι μια λυσίδα, ξέρετε. Όταν αυξάνονται τα καύσιμα και όλη η ενέργεια, είναι μια λυσίδα που πάει σε όλα τα υπόλοιπα. Μπορώ να σας πω με βεβαιότητα, κακό, μακάρι να μην συμβεί, ότι εγώ εκτιμώ ότι θα ξεπεράσουμε το 20% στις αυξήσεις, ότι φέτος ο τιμάριθμος, ο πληθωρισμός στη χώρα μας δεν θα κυμαθεί στο 4% που θέλει η κυβέρνηση, αλλά θα φτάσει στο 5% και πιθανώς στο 6% αν δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέμε μέτρα πρέπει να πάρει άμεσα η κυβέρνηση προληπτικά. Να μην τα παίρνει εκ των υστέρων θεραπευτικά, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι ελέγξιμο όλα αυτά. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εσείς εκτός από τα μέτρα που λέτε. Ναι, ναι, πείτε μου. Είναι πανευρωπαϊκές, είναι παγκόσμιες. Αυτό που διαφέρει, δεν φταίει η κυβέρνηση για τις αυξήσεις. Η κυβέρνηση φταίει για τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει για να σταματήσουν. Ας πάρουμε τα παραδείγματα των χωρών που πήρανε. Η Ισπανία και η Ιταλία προστατεύσαν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά από τις δράσεις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ας πάρουμε και εμείς ένα μέτρο εδώ, ώστε αυτές οι ανατιμήσεις να μην προσβάλλουν κυρίως, επαναλαμβάνω, τα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτούς θα χτυπήσουν παραπάνω. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, εσείς εκτός από τα μέτρα τα οποία προτείνετε, που είναι μειώσεις ειδικών φόρων, μείωση του συντελεστή ΦΠΑ κλπ., θα στηρίζατε και ως επιχειρήσεις για να έχουμε και τόνωση άμεση του εισοδήματος, μία αύξηση και του βασικού μισθού?
Ασφαλώς. Σας θυμίζω ότι το επαγγελματικό επιμελητήριο που έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος, εδώ και 4 χρόνια, ναι, έχει ζητήσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 750 ευρώ. Θυμίζω και αυτό που είπαμε πριν από 3 με 4 χρόνια. Και τι είχαμε πει τότε? Η αύξηση του μισθού δεν είναι το κύριο κόστος μιας επιχείρησης. Όμως πρέπει να σκεφτεί όταν τη ζητάει και να μην κλείσουμε την επιχείρηση, ότι την ίδια στιγμή πρέπει να κάνουμε μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Εδώ να σας πω, κύριε Μελιγκόνη, για από ένα μισθό και πάνω, γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ, για να καταλάβουμε το ευρώ, το μη μισθολογικό κόστος είναι ίσο με το μισθολογικό. Άρα η μείωση των φόρων που έχει ξεκινήσει, η μείωση του μισθολογικού κόστου και η μείωση όλων των έμεσων φόρων, mm-hmm, από τον έμφυα, από το τέλος επιδημότητας, αυτές υποχρεώνουν, θα μας βοηθήσουν να πάμε το μισθό των εργαζομένων ψηλά. Σας θυμίζω ότι κυρίως θα έλεγα ότι υπερασπιζόμαστε στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέλουν να υπάρχουν αξιόπιστοι μισθοί, αξιόλογοι μισθοί, να υπάρχουν χρήματα στα νοικοκυριά στους εργαζόμενους, γιατί είναι οι πελάτες μας. Και άρα αυτοί θέλουμε να έχουν αξιοπρεπείς μισθούς για να τα καταφέρουν. Όμως, αν δεν πάρεις κανένα μέτρο και το κάνεις, τότε το αποτέλεσμά σου είναι να κλείσεις μια ώρα αρχίτερα από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ναι, λοιπόν, στην αύξηση του μισθού, με ταυτόχρονη στήριξη του μη μισθολογικού κόστου των επιχειρήσεων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.